καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mad for Greeks και αυτή τη φορά έχω έναν καλλιτέχνη που ξαφνικά ένα χρόνο πριν έγινε κάτι μοναδικό. Βασικά συνέβη σε δύο ανθρώπους ταυτόχρονα και αυτό συνδέεται με έναν τρόπο. Συνδέεται διότι η Ελένη Χατζίδου που έχω σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή ξεκίνησε με ένα τραγούδι του Παντελή Παντελίδη και ξαφνικά έγινε ένας πολύ μεγάλος χαμός και με τον Παντελή φυσικά αλλά και με την Ελένη με το τραγούδι «Χειρότερη», με έναν τίτλο τρομερά αισιόδοξο. Τι κάνεις, Ελένη? Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά είμαι, μια χαρά, μια χαρά. Πες μου λίγο, ξεκινάς να... και βγαίνει ένα τραγούδι που έχει έναν πολύ χαρούμενο και έναν πολύ... πώς θα πω... αισιόδοξο τίτλο, «Χειρότερη». Ήταν ρίσκο. Ήταν όμως ρίσκο. Ήταν καλύτερη στιγμή για σένα, θεωρώ, έτσι. Δεν το πίστευα ποτέ ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ένα τραγούδι με τέτοιο μήνυμα να μου βγει εμένα σε τόσο καλό. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι το φοβήθηκα στην αρχή και με συμβουλεύσαν κιόλας άνθρωποι της δουλειάς που τους εμπιστεύομαι ότι είναι ρίσκο να το βγάλω, μην το βγάλεις, μου είπανε, ίσως δεν βγει σε καλό, ίσως σου γυρίσει μπούμεραγκ, πώς θα τραγουδάς και θα κοιτάς απέναντί στον άλλο που του λες «Χειρότερα» είναι κάθε ημέρα. Mm. Αλλά τελικά... Είναι σαν τον ηθοποιό που του λένε ότι όταν ξεκινήσεις και κάνεις μπει σε ένα ρόλο, να μην είναι κακός, να μην είσαι ο κακός, γιατί μετά σε στιγματίζει. Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι περπατάω στον δρόμο και φωνάζουν οι χειρότεροι, χειρότεροι, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Δεν σε πειράζει και πεις, ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό, είμαι σίγουρος. Πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι, για πες μας, εντάξει, το έχεις ξαναπεί ότι η συνεργασία σου με τον Παντελή ήταν αρκετό καιρό πριν σου δώσει ο Παντελής ένα τραγούδι. Το κομμάτι ανέβηκε τον Οκτώβριο, ενώ εγώ το είχα στα χέρια μου από τον Απρίλιο. Και με τον Παντελή γνωριστήκαμε τον προηγούμενο χρόνο, νομίζω Οκτώβριο πάλι. Ξεκίνησε απλά, όπως έχω γνωριστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους στο χώρο, με live, συνεργασία. Δεν ξεκίνησε με δισκογραφία, δηλαδή δεν ξεκίνησε και βρέθηκες με τον Παντελή και είπες «Παντελή, θα μου γράψει ένα τραγούδι». Πρώτα ξεκινήσατε να συνεργάζεστε στα live που έκανε ο Παντελής ανά την Ελλάδα. Έτσι, και μετά σας προέκυψε το ξεκινήσαμε τραγούδι. Ξεκινήσαμε σε ένα μαγαζάκι μικρό στο Νέο Ηράκλειο. Mm-hmm. Κάναμε live εκεί. Βέβαια, εγώ γενικά ντρέπομαι να ζητήσω, δηλαδή ντρεπόμουν σε όλη τον καιρό αυτό που δουλεύω όλα αυτά τα χρόνια. Ντρεπόμουν να χτυπήσω πόρτες και να ζητήσω κάποια βοήθεια ή κάποιον να μου γράψει, κάποια δισκογραφική να μου ακούσει. Καθαρά από ντροπή. Όχι από συναμπισμό ή επειδή το είχα πάρει πάνω μου για κάποιο άλλο λόγο. Έτσι, αγχωνόμουν και δεν το κάνει ποτέ. Αλλά με τον Παντελή, δεν ξέρω, ένιωσα πολύ φιλικά. Δέσαμε, κάναμε έτσι παρέα και της πήρα το θάρρος. Ούτε εγώ ξέρω πώς συνέβη. Δηλαδή, ενώ πήρε καιρό και το κομμάτι να ζητήσω και να μου το γράψω και τόσο, γιατί ο Παντελής νομίζω ότι γράφει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μου το είχε έτοιμο σε μια εβδομάδα μέσα και μάλιστα εγώ τον ρώτησα και του λέω: «Ένα κομμάτι που σου είχα ζητήσει να μου γράψει, πού είναι?» Και λέει: «Α, ξέχασα. Περίμενε. Το έχω γράψει. Μπορεί να το γράψει και στις δύο μέρες, δηλαδή. Αυτό. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Κοίταξε, όλα τα πράγματα θέλουν δουλειά, έτσι, αλλά θέλουν και τύχη. Και εσύ τύχη σου ήρθε μαζί, γιατί ξεκίνησε ο Παντελής και έγινε αυτό το πράγμα που συνέβη πέρσι. Και έχοντας και εσύ ένα πολύ δυνατό σουξέ, γιατί όντως το τραγούδι ήταν σουξέ, ήθελε κάτι όμως, μια σπίθα για να μπορέσει να ανάψει. Και αυτή η σπίθα νομίζω ήταν αυτό που συνέβη εκείνη τη στιγμή με τον Παντελή. Και πραγματικά άναψε και για σένα σίγουρα το τραγούδι ήταν. Ήταν για να γίνει, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ποιος θα το πει το κομμάτι και πόσο μπορεί να το κρατήσει και να το υποστηρίξει όλο αυτό. Εγώ νομίζω ότι με βρήκε την κατάλληλη στιγμή μου, δηλαδή σε μια φάση της καριέρας μου, της πορείας επαγγελματικής μου, που νιώθω ότι μπορώ να στηριχτώ στα πόδια μου, που έχω κατασταλάξει το τι θέλω να ακολουθήσω, ποια είναι η ταυτότητά μου, γιατί όταν πρώτο ξεκίνησα, και γενικά όσοι ξεκινάνε τραγουδιστές, είμαστε λίγο αγχωμένοι και συγχυσμένοι τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να ακολουθήσουμε, βέβαια υπάρχουν και τραγουδιστές που είναι καθαρά λαϊκοί ή καθαρά θέλουν να ακολουθήσουν το ξένο τραγούδι. Εγώ ήταν περίεργη φάση μου, δεν ήξερα αν θέλω να ακολουθήσω κάτι πιο μοντέρνο, κάτι πιο λαϊκό, αλλά τώρα ήμουν στη φάση που ήθελα να κάνω κάτι καθαρά λαϊκό. Και διάβαζα χτες συγκεκριμένα ότι χρειάζονται τα τρία τάφ
για να πετύχεις. Αυτό και τόλμη, τόλμη, ναι. Τύχη και ναι. Ταλέντο. Αν λείπει κάτι, δεν μπορείς. Αυτό τύχη, την κατάλληλη στιγμή, τόλμησα να ζητήσω ένα κομμάτι. Το ταλέντο ο καιρός θα το δείξει. Έχω πολύ καιρό μπροστά μου για να αποδείξω. Ναι, αλλά πάτησε το start με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ από το καινούριο τραγούδι. Την άποψή μου θα σας την πω μετά. Και μου θύμισες ξανά εμάς χειρότερη να είναι. Bad for Greek συνέχεια με την Ελένη Χατζίδου είμαι εδώ. Με τη χειρότερη, ναι. Λοιπόν, είπαμε τη στιγμή, το κατάλληλο timing προέκυψε αυτό το τραγούδι. Θέλω να σου πω κάτι για τον Παντελή αυτό, για να δεις πώς είναι, πώς μπορεί να γίνει κάτι έτσι τόσο μοναδικό και πώς θα φέρνει η ζωή. Σε αυτό το live με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου, μία φίλη μου που την είχε πάρει ένας φίλος της, για να πάει αυτή. Μια φίλη μου τραγουδίστρια. Η συγκεκριμένη φίλη μου έλειπε και ήταν αλλού για δουλειά και δεν μπορούσε. Την ίδια μέρα εγώ, επειδή δούλευα σε ένα μαγαζί το οποίο έκλεισε για διάφορους λόγους, είχα μείνει χωρίς δουλειά, ξαφνικά. Και την είχα πάρει το μεσημέρι και της λέω, μαράκι μου, αν ακούσεις κάτι για οτιδήποτε, κάποιο live προκύψει κτλ., πάρε με ένα τηλέφωνο, με ξεχάσει. Και με την πήρα την ίδια μέρα, ήμουν η πρώτη που σκέφτηκε να πάρει τηλέφωνο. Το απόγευμα λοιπόν που την παίρνουν για το live με τον Παντελή, αυτή δεν μπορούσε να πάει, πήρε μένα. Είδες, όλα τα πράγματα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να προκύψει ένα, έτσι όπως έχεις καταλάβει. Φοβερό, δηλαδή, εντάξει. Και μετά, και αφού βγήκε, μάλλον αφού πήρε το τραγούδι, συνεχίσατε τη συνεργασία για αρκετό διάστημα πριν ξεκινήσει ο Παντελής να κάνει αυτά που κάνατε, έτσι. Ναι. Κάναμε κάποια live στην Κύπρο, συνεχίσαμε στο μαγαζί αυτό που κάναμε τα live στο Νέο Ηράκλειος, στην Αθήνα σε διάφορους χώρους, έτσι, κλαμπάκια και πιο μικρούς χώρους, ώσπου τον ίδιο καιρό περίπου, εγώ υπέγραψα με τη Spicy και ο Παντελής υπέγραψε με τη Μήνος. Τη Μήνος και εκεί ξεκινούν όλα, έτσι. Ήσουνα πραγματικά έτοιμη για όλο αυτό που συνέβη, δηλαδή είχες προετοιμαστεί, γιατί εντάξει, να το περιμένεις να γίνει έτσι, έγινε σε πολύ μικρό διάστημα. Εσύ μπορεί να είχες μαζί σου κάποια χρόνια live με τον Παντελή, ξέρω εγώ, δύο χρονιές δεν ήσουνα με τον... Όχι τόσο πολύ, όχι, πιο λίγο. Ήταν, ναι. Πιο λίγο ήμασταν. Απλά έτοιμη ήμουν σε φάση ότι είχα δουλέψει αρκετά. Δουλεύω 12 χρόνια. Είμαι σε αυτό το επάγγελμα 12 χρόνια. Εδώ έχω δουλέψει στη Θεσσαλονίκη, έχω δουλέψει στην επαρχία πολύ, σε μαγαζιά της Αθήνας. Όταν πήρα το κομμάτι από τον Παντελή, είχα στο μυαλό μου εγώ ότι επειδή γράφει πάρα πολύ καλά και ειδικά στον Παντελή μου αρέσει πολύ ο στίχος του. Δηλαδή, άκουγα τα τραγούδια το ένα προς ένα, γιατί εγώ δεν τον ήξερα όταν πήγαμε να κάνουμε το live, αλλά αυτός είχε το κοινό του. Και έλεγα, είναι και αυτό δικό σου, είναι και αυτό δικό σου. Μπήκα στο YouTube, τα άκουσα όλα ένα και ένα και κατάλαβα ότι είναι τεράστιος. Δηλαδή, στο δημιουργικό κομμάτι είναι απίστευτος. Βέβαια, με αρέσει και σαν τραγουδιστής, αλλά εγώ ένιωσα ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που πρέπει να μου γράψει το κομμάτι που θα πω. Το οποίο θα το ανεβάσω στο YouTube και ό,τι γίνει. Ήθελα να έχω ένα τραγούδι, να λέω ότι αυτό το τραγούδι είναι δικό μου και όπου βγει. Φυσικά δεν περίμενα αυτό το πράγμα. Καλά, ναι. Φυσικά και δεν περίμενα να έρθει Spicy και να μου ζητήσει συνεργασία και να υπογράψω συμβόλαιο με το Φίβο, που εγώ πριν από λίγο καιρό, που πριν ανεβάσω ακόμα το χειρότερο, είχα πάει στα 20 χρόνια Φίβο στη συναυλία. Και είχα δει όλο αυτό και το πώς τρέχανε για τους τραγουδιστές, οι συνεργάτες, όλο αυτό που είχε στηθεί και κοιτούσα και έλεγα «Ουάου, πού να ήμουν κι εγώ σε αυτό, άρα θα μπορέσω κάποια στιγμή να είμαι σε μια εκδήλωση τέτοια, να συνεργαστώ με το Φίβο, να είμαι σε μια εταιρεία, θα τη Spicy». Και έγινε η πρόταση ούτε σε ένα μήνα. Δηλαδή, απίστευτο. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αυτό καταλαβαίνω. Επειδή για σένα έτσι έγινε απότομα, όπως είναι στα παιδιά που βλέπεις σε κάποια show που παίρνουν μια υπερβολική ξαφνική προβολή και βλέπεις ότι για κάποιο διάστημα δεν πάνταν καλά στα πόδια τους, ξέρεις, κάτι συμβαίνει. Και είναι αγχωτικό. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι πολύ αγχωτικό αυτό, έτσι. Πάρα πολύ. Δεν διαχειρίζεται εύκολα. Ήξερα ότι μπορώ να σταθώ σε μια σκηνή. Έχω το ρεπερτόριο που θέλω, είμαι τραγουδίστρια μελετημένη. Έχω αυτό που σου είπα και πριν, ότι καταστάλαξα ό,τι θέλω να κάνω. Αλλά όσο να είναι, αυτό το ξαφνικό με το
να με γνωρίζουν, να με συνδέσουν. Ότι αυτό είναι η Ελένη Χατζίδου, είναι αυτή που λέει το χειρότερο νοικοθυσμό. Θα θυμάσαι και χιλιάδες πρόσωπα που γνωρίζεις και θα πρέπει να τα θυμάσαι, γιατί όλοι παίζουν ένα ρόλο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Σε βλέπω χαμογελάς και πρέπει να τους μάθεις. Και πρέπει να μάθεις και το όνομά τους και να μην το ξεχάσεις. Εντάξει, το καλό είναι ότι δεν ξεχνάω εύκολα. Δεν ξεχνάς, καλό αυτό. Το ονόματα... καλό είναι ότι έχω διάθεση. Δηλαδή έχω πάρα πολύ όρεξη. Δεν είμαι κουρασμένη, δεν περάσα 12 χρόνια, αλλά. Είναι σαν να ξεκίνησα τώρα και επειδή τα αγαπά πάρα πολύ, δεν βαρέθηκα στιγμή. Βέβαια, κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως να μην είναι αρκετό για να ζήσω, γιατί εγώ από αυτό ζω. Και επειδή έχω τελειώσει στο Αριστοτέλειο θεολογία, του Αντική και Κοινωνική Θεολογία, και έχω πάρει το πτυχίο μου, είχα σκεφτεί κάποια στιγμή να δώσω ακόμα και ΑΣΕΠ. Και ό,τι γίνει. Και κάπου. Μήπως μπω κάπου. Και φυσικά συνεχίσω και αυτό που κάνω, γιατί τα αγαπά πάρα πολύ, αλλά ως χόμπι πια. Και τελικά έγινε αυτό. Με τον Παντελή θα ξανασυνεργαζόσουν. Και βέβαια. Και το έχουμε συζητήσει και το έχουμε συζητήσει και με τον Κώστα τον Περτάκη, ο παραγωγός του. Κάποια στιγμή στο μέλλον και βέβαια. Αλλά τώρα έχω μια συνεργασία με τον Φίβο. Βέβαια, το καινούριο κομμάτι, άποψή μου, το βίντεο κλιπ. Ο Φίβος έφυγες λοιπόν από εκεί, προέκυψε αυτό και ξαφνικά σου προκύπτει ο Φίβος. Λίγο βαρύτητα, τους πέσαν όλα πάνω σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία. Αντέχω. Αντέχω. Κυνηγήστε με κι άλλο. Τρελαίνομαι και σου λέω, νιώθω ότι έχω την όρεξη και τη δύναμη. Ήταν πολύ αγχωτικό και όλο αυτό με το Φίβο, δηλαδή ξέρετε να πω στο στούντιο, να τραγουδήσει το τραγούδι του όπως το ήθελε, όπως το είχε στο μυαλό του. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά και από ό,τι φάνηκε, δηλαδή το ευχαριστήθηκε και τελειώσαμε σχετικά γρήγορα, το είπε όπως το ήθελε. Άρα μια χαρά. Και κάναμε και το κλιπ πριν από 2 εβδομάδες. Σ' άρεσε? Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ενθουσιάστηκα. Έγινε πολύ καλή δουλειά και ο συνοθέτης μας, ο Ανδρέας Τσουράπας, η P-Coach, η ομάδα του, κάναν πολύ καλή δουλειά. Όλα πολύ ωραία. Όσο περνάει ο καιρός, αισθάνεσαι πιο σίγουρη, φεύγει το άγχος, δηλαδή βλέπεις το κλιπ σου και λες, είμαι σίγουρη ότι είναι ωραίο. Ίσως πιο πριν έβλεπες κάτι και έλεγες, αφού το λέτε ότι είναι ωραίο, άρα μάλλον είναι. Ή αφού το λέτε ότι δεν είναι ωραίο, μάλλον έτσι θα είναι. Αισθάνεσαι λίγο πιο σίγουρη, θεωρείς ότι κάποια πράγματα μπορείς πια να τα βλέπεις με πιο μεγάλη σιγουριά ύστερα από ένα χρόνο που όλο το πράγμα έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο? Σίγουρα θέλω πιο πολλά, όλο και περισσότερα. Σίγουρα, να το πω, τα ψηρίζω πιο πολύ τα πράγματα. Πριν αφέθηκα, γιατί δεν ήξερα καθόλου από το χώρο, δεν είχα συνεργάτες γύρω μου. Δηλαδή, πήγα στην εταιρεία, ναι, φυσικά και εμπιστεύομαι την εταιρεία μου, αλλά δεν είχα λόγο. Τώρα πια βλέπω πιο πολύ τη λεπτομέρεια, έτσι ζητάω κάτι παραπάνω, αλλά εννοείται ότι θέλω και τη γνώμη των άλλων, αλλά νομίζω ότι το άγχος δεν έχει φύγει, ούτε θα φύγει ποτέ. Θέλω να κάνω κάτι παραπάνω. Μ' άρεσε το κλιπ, ναι, ωραία, βγήκε καλό, ακούω πάρα πολλές καλές γνώμες, αρέσει στον κόσμο, αλλά θέλω, από τώρα σκέφτομαι το επόμενο. Αυτό είναι και καλό και κακό, έτσι. Δεν σε αφήνει να απολαύσεις αυτό που συμβαίνει τώρα. Σε έχεις περάσει ήδη στο επόμενο στάδιο. Η αλήθεια είναι ότι η φίλη μου, η Μαρία Ιακώβου, με συμβούλεψε να το ευχαριστηθώ όσο μπορώ. Γιατί μου είπε ότι κι εγώ κάποια στιγμή το είχα χάσει, μου λέει. Ζήστο, να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις, να το ευχαριστηθείς. Εντάξει, το χαίρομαι. Το χαίρομαι. Αλλά μου αρέσει αυτό. Είναι αφαντικό. Τώρα που είπες φίλη, έχεις πραγματικούς φίλους μέσα από το χώρο? Η κολλητή μου, καλύτερη μου φίλη, δεν είναι τραγουδίστρια. Μένει στην Αλεξανδρόπολη, είναι κοπέλα που μεγαλώσαμε μαζί. Είμαστε μαζί από τα 13 και είμαστε πολύ δεμένες. Αλλά εξίσου καλές μου φίλες είναι τραγουδίστριες. Ναι. Με τις οποίες μέναμε μαζί στην Αθήνα, 4 κοπέλες μαζί, σε ένα σπίτι με 3 υπνοδωμάτια. Οι 2 μοιραζόμασταν, εγώ με την άλλη τη φίλη μου. Η μία είναι η Γεωργία Λαζοπούλου, η αδερφή της είναι, ξέρουμε τι είναι, τώρα τραγουδάει στο Σιρίαλ. Η Σοφία Κίλια τραγουδίστρια και αυτή, και η Τάνια Ικαρά. Μέναμε λοιπόν 4 κοπέλες σε ένα σπίτι. Μάθαμε την Αθήνα όλες μαζί, οπότε ήταν πιο εύκολο για μας. Και το πολύ καλό είναι ότι όλες χαίρονται για αυτό που έχει γίνει. Όταν δηλαδή. Το βλέπεις και το αισθάνεσαι και είναι, ναι, πραγματικό, έτσι. Ναι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό το χώρο είναι πολύ. Τα πράγματα είναι πολύ. Έχω νιώσει και ζήλια, έχω νιώσει κακιούλες, έχω ακούσει διάφορα. Όχι από αυτές τις κοπέλες, όχι. Μιλάς γενικά στον χώρο. Αλλά οι συγκεκριμένες κοπέλες, η κουβέντα που μου είπανε ήταν
επιτέλους κάποιοι από εμάς έκανε ένα βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα σημαίνει ότι μοιράζεσαι μαζί τους, δεν ξέρω πόσο έχεις τώρα τόσο χρόνο να βρίσκεστε συνέχεια μαζί. Όχι τόσο πολύ, δηλαδή με τη Γεωργία σχεδιάζαμε να βγούμε για καφέ 2 μήνες. Mm-hmm. Και πάμε και πάμε και μου έχει τύχει αυτό, μου έχει τύχει η κατάδια εκπομπή. Ευτυχώς μπορέσαμε, βγήκαμε προχθές, γιατί και αυτή έκανε τώρα το βήμα της στο Serial και είναι και αυτή πολύ αγχωμένη και με συμβουλεύεται. Της λέω, εμένα βρήκες να συμβουλευτείς και εγώ είμαι καινούργια στο χώρο και εγώ τώρα τα μαθαίνω. Άρα λοιπόν, έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς πράγματα που θα προκύψουν στη δουλειά σου και δεν θα εισπράξεις μια ζήλια ή τέλος πάντων κάτι περίεργο. Δόξα τω Θεώ έχω και έχω και την οικογένειά μου που είναι πάρα πολύ δίπλα μου. Mm. Που έχω να το λέω ότι ευτυχώς με στηρίξανε από την αρχή, γιατί τώρα να πάει ένα παιδί. Εγώ ξεκίνησα, πήγα Θεσσαλονίκη για σπουδές. Mm-hmm. Είσαι από την Καβάλα, να πούμε. Είμαι από την Αλεξανδρούπολη. Από την Αλεξανδρούπολη. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είσαι από την Καβάλα. Όχι, όχι. Καβάλα θα πάω τώρα να κάνω και ένα live το Σάββατο. Mm-hmm. Τη μέρα που. Είμαστε με την εκπομπή. Ναι. Από Αλεξανδρούπολη. Γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, αλλά μεγάλωσα Αλεξανδρούπολη. Εκεί πήγα σχολείο. Οι γονείς μου μένουν πάνω. Mm-hmm. Το πατρικό μου είναι σε ένα χωριό της Αλεξανδρούπολης. Και πήγα. Φαντάζομαι ότι μεγάλωσα και σε χωριό, σε μια μικρή κοινωνία. Οπότε ήταν λίγο όλα σε φάση. Τι θα πει ο κόσμος. Πώς θα το κάνεις τώρα αυτό. Και άμα μάθουν τραγουδίστρια. Ναι, πώς θα σε βλέπουν, τι θα πούνε οι γείτονες, τι θα πούνε. Είναι λίγο. Η ελληνική κοινωνία. Τώρα πολύ καμαρώνουν εκεί πέρα. Λένε ότι από το χωριό μας βγήκε ένα κορίτσι. Ναι, τώρα γυρίζεις το ακριβώς αντίθετο. Έτσι ακριβώς. Αλλά ευτυχώς ο μπαμπάς μου, επειδή τραγουδάει κι αυτός, είναι ρεμπέτης τραγουδιστής και τραγουδάει από νέο παλικαράκι από το στρατό ακόμα. Mm-hmm. Και τώρα είναι σε κομπανίες, έτσι έχουν τη δική της ορχήστρα, τραγουδάνε ρεμπέτικα, ψέλνει και στην εκκλησία του πολύ κτλ. Αγαπάει το τραγούδι. Το είχε πάντοτε καημό. Και μέσα από μένα έζησε το όνειρό του. Φοβερό. Οπότε, αυτό το είπε και προχθές ένας φίλος του. Λέει, Λάκη, μπορεί να μην έκανες καριέρα εσύ, αλλά το κορίτσι σου πάει καλά. Και λέει, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, είμαι μόνο 60 χρονών. Του λέει και γελάει. Α, ναι, είναι έτοιμος για καριέρα. Το θέλει, δηλαδή ακόμα το σκέφτεται. Εντάξει, τώρα βέβαια όποτε πηγαίνω, τραγουδάμε μαζί, λέμε τα δικά μας εκεί πέρα. Και με στήριξαν πάρα πολύ και πήγα εγώ νέο κορίτσι με τις σπουδές μου και τους λέω θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Θα μπορούσαν άνετα να μου πούνε θέλε και κάτσε σπίτι. Κάτσε εκεί που κάθεσαι, διάβασε τα μαθήματά σου. Ναι. Το καλό είναι ότι πήγα σε ένα πολύ οικογενειακό μαγαζί όταν ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη, το τότε Ρόδων, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Mm-hmm. Και τους αγκάλιασε ο επιχειρηματίας, τους πήρε κοντά, τους μίλησε ότι εδώ μη φοβάσαι. Το κορίτσι σου είναι σε καλά χέρια, είπα στον πατέρα μου. Θα την προσέχουμε, δεν θα ξενυχτάει, να αφήνουμε να φεύγει νωρίς να διαβάζει τα μαθήματά της. Εγώ πήρα το πτυχίο και για αυτούς και για μένα. Φυσικά είδαν ότι ήμουν πολύ εντάξει σε όλα. Εμπιστευόντουσαν κιόλας και όλα πήγαν και όλα καλά. Βλέπεις αυτό το σύστημα τώρα που έχεις μπει μέσα, δέχεται εύκολα νέους ανθρώπους? Να που δέχεται. Mm? Πιστεύω ότι δεν. Δέχεται, αλλά να που δέχεται. Και με τον Παντελή που έγινε αυτό και με μένα και νιώθω και βοήθεια. Mm-hmm. Νιώθω ότι οι άνθρωποι με συμπαθούν, ότι με βοηθάνε, ότι δεν σκέφτονται ότι εντάξει με ένα τραγούδι ή έγινε με το YouTube και τώρα από πού ήρθε αυτή. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και πολύ ευτυχισμένη και ευγνωμονώ πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν με ξέρουν και με βοηθάνε. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό. Είσαι από τους τυχερούς δηλαδή στον χώρο, γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Πάμε εμείς να δούμε ένα βίντεο κλιπ και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ σύντομα με την Ελένη Χατζίδου, Mad for Greeks. Συνέχεια με την Ελένη Χατζίδου. Είμαστε εδώ μαζί, μιλάμε, λέμε πράγματα ωραία. Σε πάω λίγο καιρό πίσω, dancing. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό εκεί πέρα, δηλαδή, τι ταλαιπώρια είναι αυτή. Ακόμα κουράζει, βγάζεις. Το σκέφτομαι και κατευθείαν κόβονται τα πόδια μου. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το χορό. Mm-hmm. Όταν με έγινε η πρόταση, βέβαια χάρηκα και ήταν κάτι που το βλέπα στη τηλεόραση, είναι ένα show, δηλαδή το παρακολουθούσα. Εντάξει, εσύ να σου πω και να βρείτε, σου ήρθε και επίσης σε μια στιγμή που πραγματικά χρειαζόσουν προβολή για να πάρεις, μου κάνει καλό σε αυτό να πας παρακάτω, αλλά
πως πάντα έχω αυτή την απορία, αυτή η ταλαιπωρία, γιατί εντάξει, εσύ βγήκες περίπου στον ένα μήνα. Ένα μήνα, ναι, έκανα τέσσερα live. Τέσσερα live, έσπασες πόδια, χέρια, μαυρίλες. Έχω φλάσει στα πλευρά, που αυτό δεν φεύγει και εύκολα. Στο τρίτο live την έπαθα και είχα ακόμα, δηλαδή έκανα ακόμη ένα live με τη φλάση. Απίστευτος πόνος. Όλοι ήταν σαν κατεμένοι εκεί πέρα. Mm-hmm. Πόδια, χέρια κτλ. Καλά, και αυτοί που τελειώσαν, συγγνώμη, που φτάσαν προς το τέλος, δηλαδή πώς είναι, ήρωες. Ακόμα είναι. Έλεγα στην Κατερίνα Στυπούδη, είσαι ήρωας μεγάλος. Mm-hmm. Μου λέει, εντάξει, προσπαθώ. Και τι προσπαθείς, παιδάκι μου. Μελανιές παντού. Νομίζω mm-hmm. έχω κάπου εδώ μια μελανιά, πρέπει να είναι από εκεί ακόμα. Πέρασε και ένα κρύωμα μεγάλο κάποια στιγμή όλη αυτή την εξάντληση. Με πυρετού, θυμάμαι, το συντάγαμε. Όλοι, γιατί ο οργανισμός είναι αδύναμος, ναι, βέβαια, εξασθενή. Ήμασταν συνέχεια στο φυσιοθεραπευτή και μας έκανε όχι ραδιοκύματα, όχι μας έβαζε ταινίες, όχι. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά αυτό, ναι, υπήρχε, για μένα ήταν πάρα πολύ καλό γιατί είχα μια προβολή, είμαι καινούργια στο χώρο. Mm-hmm. Ο κόσμος γνώρισε, γιατί βλέπει πώς χορεύει τα λοιπά, αυτό το ένα λεπτό που σε βλέπει. Να χορεύεις, αλλά παίρνει και κάποια βιντεάκια που. Βγάζουν ένα χαρακτήρα. Ναι, αυτό. Mm-hmm. Βγάζουν ένα χαρακτήρα. Αν έχεις χιούμορ, το τι θα πεις. Πώς κινείσαι στις πρόβες. Ναι, κατάλαβα. Βγάζει ένα προφίλ από αυτό. Οπότε το πράγμα. Είδαν κάτι ακόμα από μένα που δεν το έχουν δει και ίσως δεν θα είχαν και την ευκαιρία. Δεν το φοβήθηκες πάντως. Ότι είναι νωρίς ή ότι θα, αν θα σε βοηθήσει. Εντάξει, το μόνο που φοβήθηκα είναι να μην. Φάω καμιά τούμπα. Mm-hmm. Δηλαδή να μην έχω προβλήματα στο χορό. Πάλι καλά για αυτό που έκανα, γιατί σου λέω δεν είχα καμία σχέση. Mm-hmm. Απορώ πως χόρεψα και τόσο που χόρεψα. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, έκλεισε το κεφάλαιο. Καλά περάσαμε. Έχω βλέπω τα βίντεο και γελάω. Αυτό. Ωραία. Πες μου, ας ξαναπάμε σε αυτό που είναι η δουλειά σου πραγματικά. Πόσο δύσκολο έχει γίνει η νύχτα τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την κατάσταση. Την κρίση, την οικονομική. Εντάξει, εσείς τα παιδιά της τελευταίας γενιάς καλλιτεχνών δεν έχετε προλάβει τα πολύ μεγάλα μεροκάματα. Έχω προλάβει λίγο, ίσως τα 2-3 χρόνια που ξεκίνησα. Mm. Και πρόλαβα και τα εξαήμερα εγώ. Mm. Δουλεύαμε 6 μέρες τη βδομάδα, θυμάμαι, στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας δίναν ρεπό με τίποτα, ποιος θα λείψει, κανένας ποτέ. Βέβαια, εγώ έχω ακούσει και για άλλα. Δηλαδή, έχω ακούσει εδώ στην Αθήνα ότι κάνανε διπλά μεροκάματα, πιο παλιοί τραγουδιστές, δουλεύανε 7 ημέρα και όχι 6 ημέρα. Αυτά εντάξει, δεν τα ζήσα. Mm-hmm. Μεγάλα μεροκάματα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, σαν και τραγουδίστρια δεν πρόλαβα να πάρω ποτέ. Και τώρα έχουν πέσει όλα πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, εγώ νιώθω πάλι τυχερή. Εντάξει, θα ξέρεις και εσύ ότι οι μέρες πια είναι 2. Βέβαια, και πάλι τυχερή και σε αυτό το τομέα, γιατί εγώ ήμουν στο Ποσειδόνιο μέχρι τώρα. Και 2 σεζόν. 2 σεζόν. Και δουλεύαμε 4 μέρες τη βδομάδα. Δηλαδή, σε κοντό έλεγα, μου λέγε από τους πολύ λίγους. Οπότε εντάξει, δόξα τω Θεώ. Mm-hmm. Ο κόσμος πια αυτά που τα λίγα που έχει θα πάει να τα δώσει για να δει πραγματικά αυτό που αγαπάει, πραγματικά αυτό που θαυμάζει. Παλιότερα βγαίναμε και λίγο, ξέρεις. Έπρεπε να βγούμε. Είναι Σάββατο, είναι Παρασκευή, είναι κάποια. Βγαίνανε για να βγαίνουν. Σε όλα. Πηγαίνανε και σε 2-3-4 μαγαζιά. Τώρα ένα. Μέχρι όλη τη νύχτα, με ένα ποτό. Άρα τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο απαιτητικά για εσάς. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Ούτε να πάμε κι εμείς να κάνουμε την πλάκα μας. Αν και σου λέω, εγώ πάντα το βλέπα σοβαρά αυτό το πράγμα, mm-hmm. ότι δηλαδή είναι μια δουλειά, έρχεται ο άλλος να διασκεδάσει, οπότε δεν θα βγάλω ούτε το πρόβλημά μου, ούτε mm-hmm. Αν είμαι άρρωστη, να δείξω ότι είμαι άρρωστη, ότι mm-hmm. δεν έχω πολύ διάθεση σήμερα. Πρέπει να το διασκεδάσω. Okay. Εντάξει, αυτό που λένε, μα φοράς μια μάσκα και. Χρειάζεται, ναι. Αν δεν είμαι καλά ψυχολογικά άνθρωπος, είμαι κι εγώ. Θα βάλω το χαμόγελό μου, θα τα αφήσω όλα πίσω. Βέβαια, γιατί δεν δίνεις τα λεφτά σου και θέλω να περάσεις καλά. Mm-hmm. Νόμος. Περνάει καλά ο κόσμος, τον βλέπεις ότι διασκεδάζει. Ποια ή είναι προβληματισμένος. Εντάξει, δεν είναι όπως πριν. Ξέρω ότι πολλοί βγαίνουν γιατί έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, έρχονται και στο καμαρίνι μου. Μπορεί να βλέπω ανθρώπους έξω που να μην χορέψουν καθόλου mm-hmm. όλο το βράδυ και να κάθονται απλά να κοιτάνε και να πίνουν το ποτό τους. Και έχει τύχει να έρθει ένας άνθρωπος μέσα στο καμαρίνι με εντελώς άλλη διάθεση από ό,τι τον έβλεπα έξω. Γιατί έξω γενικά βλέπω πολύ, παρατηρώ. Και το ρώτησα ευθέως. Εσύ είδα ότι δεν είσαι πολύ καλά. Ήσουν mm-hmm. έξω περίεργο. Τώρα γιατί είσαι πιο χαρούμενος. Έτσι διασκεδάζω εγώ. Δηλαδή δεν θα χορέψω ποτέ. Δεν είμαι ποτέ να πετάξω λουλούδια κτλ. Αλλά πέρασα καλά μαζί σου
και γι' αυτό ήθελα να σε δω και στο καμαρίνι και ήθελα να γνωρίσω, να δω ποια είσαι εσύ που όλη την ώρα γελάς και προσπάθησες να με σηκώσεις να χορέψω κτλ. Εντάξει, ο καθένας διασκεδάζει διαφορετικά, σίγουρα έχουν τα προβλήματά τους, δεν έχει σημασία, εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει. Το καμαρίνι είναι ο χώρος που... Προετοιμασίας απλά ή είναι ένας χώρος που περνάς ώρες, που δέχομαι τον κόσμο, δηλαδή αυτό εντωμεταξύ οι άνθρωποι που με περιποιούνται έχουν να το λένε ότι με το που τελείωνα έμπαινα μέσα και άλλαζα γρήγορα επειδή ήξερα ότι περιμένει ο κόσμος και δεν ήθελα να τους έχω να περιμένουν, να μην σκεφτούν στιγμή ότι τώρα πόση ώρα ετοιμάζεται. Έχεις αγχώσει ήδη. Ούτε. Πολύ άγχος. Δεν ήθελα να περιμένω. Ήθελα να δεχτώ όσο περισσότερους μπορώ, να μην φύγει κανένας χωρίς να με δει αφού θέλουν να με δούνε. Άλλαζα γρήγορα και αυτό, γινόμασταν μια παρέα, δηλαδή πολλές φορές μπαίνανε και όλοι μαζί μέσα, το έχω ζήσει και αυτό. Όλα. Να πετάει ο ένας τα δικά του από τα δικά του από την άλλη. Άρα περνάς ωραία, είναι ένας χώρος που αισθάνεσαι πολύ καλά και με τους άλλους όταν θα είναι. Για αυτή είναι τη στιγμή περίμενα τόσα χρόνια. Ωραία. Κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Mad for Greek συνέχεια με την Ελένη Χατζίδου εδώ στο στούντιο. Mad for Greek συνέχεια με την Ελένη Χατζίδου και μου ήρθε τώρα στο διάλειμμα. Κάτι σκεφτόμουν και θυμήθηκα κάτι. Ήμουνα στο Ποσειδόνιο μία μέρα, ανέβηκες να τραγουδείς και εκεί που τραγουδάς σε βλέπω και φεύγεις τρέχοντας. Τι έπαθες? Δηλαδή, λέω κάτι έγινε μεταξύ, κάπου μίλαγα, είπες μια κουβέντα και έφυγες προς τα καμαρίνια σχεδόν δεν τρέχοντας. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα να τον αυτό το πρόγραμμα. Τελείωσε. Μα είχες πει τρία τραγούδια. Και πριν από αυτό το περιστατικό, ήμουνα στο καμαρίνι, γελούσα με τους συνεργάτες, όπως πάντα, με καλή διάθεση κτλ. Μου τελείωσε ο αέρας, δεν είχα οξυγόνο, νόμιζα ότι πνίγομαι, δεν το έχω ξαναπάθει αυτό, εγώ νόμιζα ότι έπαθα ανακοπή. Λέω, πεθαίνω. Πεθαίνω τώρα, Πάγωσα κρύωσα υδρότας, κρύωσα τα χέρια μου, μούδιασα. Όταν το έπαθα, σου λέω, νόμιζα ότι πεθαίνω. Ένιωσα κάτι που δεν το έχω ξανανιώσει. Δεν έχω σταματήσει ποτέ το πρόγραμμα. Έτσι στη μέση. Δεν μου έχει τύχει ποτέ σαν 12 χρόνια. Γυρνάω πίσω στην ορχήστρα. Το λέω σε ένα μουσικό ότι μπορεί να φύγω από την πίστα. Δεν το πίστευε. Ότι λέω, τι μπορεί να έγινε. Και με είδανε, αφού και υπήρχαν και συνεργάτες μου από κάτω που μου λένε άσπρησες ξαφνικά και δεν σου έβγαινε φωνή. Ήταν σαν να έχεις δαιμονιστεί. Δηλαδή είναι περίεργο πράγμα. Φοβερό. Μπήκα μέσα τρέχοντας, μπήκα στο πρώτο καμαρίνι που μπήκα μπροστά μου, που βρήκα το καταλάβα φυσικά, ήρθανε, ξαπλώσαν κτλ. Το έχουν πάθει οι συνεργάτες μου και μουσικοί μέσα από το μαγαζί. Το είχαν πάθει και καταλάβανε κατευθείαν κρίση πανικού. Μου λένε κρίση πανικού. Είναι η μοντέρνα, πώς το λένε, όχι ασθένεια, είναι μοντέρνο. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο, να σου πω την αλήθεια, που να μην έχει πάθει. Εγώ δεν το είχα ακούσει ποτέ ξανά. Ποτέ, αυτή την κουβέντα ποτέ. Και όταν μου πάνε για κρίση πανικού, λέω αφού δεν είχα πανικού. Όλα μου πηγαίνουν καλά. Δεν το πίστευα και εγώ το επιτρέπα στον εαυτό μου και δεν το επιτρέπω ακόμα. Γιατί ταλαιπωρήθηκα και ταλαιπωρούμε. Συνέβη μία φορά και. Μου συνέβη μετά πάρα πολλές. Πήγα σε όλους τους γιατρούς και σε όποιον το λέω μου λένε ότι ναι, αυτό έχουμε κάνει όλοι. Πήγαμε σε όλους τους γιατρούς. Ναι, γιατί αισθάνεσαι ότι είναι κάτι άλλο και λες δεν το βρει. Και αυτό θα πάω στον επόμενο να μου το βρει. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω θέμα με το θυροειδή μου, όπως πάρα πολλές γυναίκες. Και πίστεψα στην αρχή ότι είναι κάτι με το θυροειδή. Μετά λέω κάτι συμβαίνει με την καρδιά μου. Μετά σκέφτηκα ότι μπορεί να έχω άσθημα. Πήγα σε πνευμονολόγο. Μετά λέω, ήταν αλλεργία γιατί είχα βάλει και καινούριο φόρεμα εκείνη τη μέρα. Οπότε λέω, με πείραξε το ύφασμα ή κάποιο υλικό. Ψάχνεις να βρεις παντού αιτίες για να το ερμηνεύσεις, για να μην. Τελικά χρειαζόμουν έναν καλό ψυχολόγο. Γιατί από ό,τι πήγα στον καλό ψυχολόγο και από ό,τι μου είπε, μάλλον νιώθεις ότι είσαι OK, ότι μπορείς να το διαχειριστείς και σου είχε τύχει σε μια στιγμή που εντάξει, αλλά όσο να είναι, σου ήρθανε και απότομα τα πράγματα. Οπότε μου λέει, έχει να κάνει καθαρά με θέμα δουλειάς, γιατί δεν έχω άγχος για άλλα πράγματα. Τα στη ζωή μου πάνε καλά, με την οικογένεια μου μια χαρά, με τους φίλους μου, το σπίτι μου, υγεία, δόξα τω Θεώ, πέρα από αυτό που έχει τύχει. Αλλά ναι, αγχώθηκα λίγο παραπάνω, προσπαθώ να το μετριάσω. Και να το διαχειριστείς έτσι, αυτό θέλει και ένα... Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι. Θέλει... Καλά, μπήκα στο ίντερνετ μετά από εκεί, να δω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, πώς μπορώ. Και όταν το συζήτησες με κάποιους παραέξω, άρχισες να διαπιστώνεις ότι όλοι γύρω σου, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, έχουν πάθει
παθαίνουν, έχουν εκείνη τη στιγμή. Και είναι μιλάμε για πράγμα, χρόνια. Η πρώτη που έστειλα, ότι το έχουν χρόνια και δεν το ξεπερνάνε, η πρώτη που έστειλα μήνυμα και το λέω και δεν θα έχει πρόβλημα γιατί το έχει πει και αυτή στις συνεντεύξεις της, είναι η Μέρη Σινατσάκη. Mm-hmm. Στην οποία όταν καθόμουν στο σαλόνι του αλλεργιολόγου, πήγα να κάνω να δω πώς έχω κάνει κάποια αλλεργία σε κάτι που με πείραξε, διαβάζω ένα περιοδικό που έφυγε στα χέρια μου και διαβάζω τη συνέντευξη της Μέρης που λέει για τις κρίσεις πανικού. Mm-hmm. Που έχει από 18 χρονών, μιλάμε για 8 χρόνια. Mm-hmm. Χρόνια. Και ότι έχει μπει, ξέρει τώρα, έχει μάθει να τη διαχειρίζεται. Όταν πάει να τη συμβεί, τα καταφέρνει. Τη στέλνω μήνυμα αυτόματα και τη λέω: Μέρη μου, μου έχει τύχει αυτό και αυτό. Και παραπέμπει σε ένα link από την εκπομπή της και από mm-hmm. το MAD κτλ. Και σε κάποια βίντεο και σε ένα blog που έχει γράψει διάφορα. Και μπαίνω και διαβάζω και διαβάζω, με συμβουλεύει. Μου λέει ότι δεν πρέπει να χώνεσαι, γιατί όσο αγχώνεσαι πιο πολύ για το τι είναι αυτό. Ναι, το κάνεις χειρότερο. Αυτό είναι. Και έτσι λίγο έχω μπει σε ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Παλεύω. Είναι μία. Δεν ξέρω τώρα, είναι η δουλειά που κάνουμε, που κάνετε. Είναι τόσο αγχωτική και απαιτητική που τώρα βγάζει τον οργανισμό. Όλα. Ναι, όλα είναι. Αγχωτικά. Τώρα πια αγχώνονται όλοι οι πάντες. Δηλαδή ακόμα. Και στο δημόσιο να είσαι που θεωρούταν παλιά δουλειά, τι λέγανε οι γονείς μας. Ναι, ασφάλεια. Μπες, μεγάλη, ναι. Τώρα. Μπες στο δημόσιο να είσαι ήσυχη, μπες στο δημόσιο. Mm-hmm. Πού είσαι ήσυχη. Πουθενά. Mm-hmm. Όλοι αγχώνονται τώρα. Νομίζω ότι είναι και θέμα χαρακτήρα. Μάλλον εγώ είμαι λίγο πιο αδύναμη, ενώ θέλω να δείχνω ότι mm-hmm. το έχω. Ίσως κάπου το έχασα, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, απλά ίσως ήταν λίγο απότομο. θέλω να μου πεις πώς βλέπεις την Ελένη σε μία δεκαετία από τώρα. Με αυτό θα κλείσουμε δηλαδή. Θέλω έτσι μια. Πώς βλέπεις, το έχεις σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Θέλω να έχω οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή να, πέρα από τα επαγγελματικά, που τώρα είναι το νούμερο ένα για μένα, καλός ή κακός, γιατί εντάξει. Δεν θα αφήσεις πέρα στάδιο, αυτό το κομμάτι, δηλαδή μακριά για να κάνεις καριέρα. Προς το παρόν όχι. Mm-hmm. Θέλω να κάνω κάποια πράγματα που τα ονειρεύομαι καιρό, που τα προσπαθώ mm-hmm. καιρό. Και εντάξει, έχω χρόνια ακόμα. Βέβαια, πολλοί έχουν μπει αυτή την κουβέντα. Και πέρασε ο χρόνος και δεν πήρανε χαμπάρι. Αλλά θέλω να καθίσω λίγο να κάνω τη δισκογραφία μου, να νιώσω ότι έχω κάνει κάποια πράγματα και θέλω σε 10 χρόνια σίγουρα να έχω οικογένεια, να έχω ένα παιδάκι. Να έχω και 2 και 3. Ας έχω το ένα. Να έχω μια δισκογραφία και συνεργασίες που θέλω πολύ, έτσι που έχω στο μυαλό μου. Να είμαι ακόμα με το Φίβο μαζί και να. Να μεγαλουργούμε και να έχουμε επιτυχίες, να με έχει αποδεχτεί ο κόσμος και να με έχει αγαπήσει. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που υγεία. Ήσουν. Υγεία για όλους. Εννοείται αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μου. Εγώ. Εμείς θα σας αφήσουμε, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα Mad for Greeks. Η Ελένη τώρα θα ανέβει στο Mad Stage για να ακούσουμε, να μας τραγουδήσει βασικά. Ό,τι θέλετε. Και σου εύχομαι